ξεχωριστή κόλαση. Στις αρχές του 14ου αιώνα, ο πατέρας της ιταλικής λογοτεχνίας, ο Δάντης Αλιγκέρι, γράφει το πιο ξακουστό του έργο, τη Θεία Κωμωδία. Ο Δάντης φαντάζεται να καταλήγει μετά το θάνατό του σε ένα τόπο ζωφέρο και βίαιο. Στην κόλαση. It's strange to think that a piece of poetry written in the 14th century could still be relevant, and yet it is. It's still incredibly powerful. No matter who's been writing about hell, always have in mind Dante's book, because he was the first to give a flesh to hell. Για πρώτη φορά στην ιστορία της λογοτεχνίας, περιγράφονται οι αμαρτίες με τόσο ομό και ρεαλιστικό τρόπο, αποκαλύπτοντας τις φρικτές τιμωρίες που υφίστανται οι καταδικασμένες ψυχές. Dante descrive i peccati. I peccati sono atti. E qui ogni atto ha una sua sceneggiatura. Πρόκειται για ένα κόσμο βάρβαρο και αποκαλυπτικό που ξύπνησε τη φαντασία κάποιων από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες του κόσμου. Εγώ το μισοστράτη βρέθηκα σε ένα σκοτεινό ρουμάνι, γιατί είχα το ίσιο χάσει μονοπάτι. Τι συμβαίνει μετά το θάνατό μας? Τι εστί αμαρτία? Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτει ο Δάντης, όπως και κάθε άλλος άνθρωπος, όταν ξυπνά ξαφνικά στον κόσμο των νεκρών, στη μέση ενός σκοτεινού δάσους. Πώς όμως βρέθηκε εκεί ο Δάντης? Η πύλη της κολάσεως τον περιμένει. Το ταξίδι του μόλις ξεκινά. Σήμερα, πάνω από 700 χρόνια αργότερα, το ταξίδι του Δάντη παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Είναι η ανατρεπτική και διορατική εξομολόγηση της διαδρομής ενός συνηθισμένου ανθρώπου που κοιτάζει τον εαυτό του κατάματα και έρχεται αντιμέτωπος με το πραγματικό νόημα της αμαρτίας. Dante's infernal journey is of course preordained, so he has to undertake it in order to save himself. But in order to do that, he has to witness the varieties of sin and the damage that sin can do, and explore the world of sin in order to get beyond it and get out of it. Η κόλαση αναφέρεται συχνά στη βίβλο, αλλά δεν περιγράφεται ποτέ λεπτομερώς. Ο Δάντης ήταν ο πρώτος που φαντάστηκε την κόλαση σαν ένα συγκεκριμένο, πραγματικό μέρος, αποτυπώνοντάς τη στα 34 άσματα που απαρτίζουν το ποίημά του. Στο κάθε άσμα λαμβάνουν χώρα εκπληκτικές συναντήσεις με αληθινά ιστορικά πρόσωπα και πλάσματα, βγαλμένα από την αρχαία ελληνική μυθολογία, επαναπροσδιορίζοντας έτσι μια για πάντα τον τρόπο που φανταζόμαστε την κόλαση. Before Dante, artists depicted hell as an abstract place, maybe with one huge mouth where you entered into it. After Dante, hell becomes incredibly specific. There are recognizable people, there are demons, torture is being carried out. All of those details, the sense of an actual landscape of hell, is all depicted by Dante and brought to life by artists for hundreds of years. Luca Signorelli, William Blake,
Alessandro Botticelli. Gustave Doré. Η κόλαση επηρεάζει και συγκινεί βαθιά. Πληθώρα καλλιτεχνών από την πρώτη κιόλα σελίδα. Σαν σε όνειρο, ο Δάντης ξυπνά μέσα σε ένα σκοτεινό δάσος, το οποίο συμβολίζει όλες τις εγκόσμιες αμαρτίες. Καθώς αναζητά μια διέξοδο, συναντά τα τρία θηρία. Τα τρία σκοτεινά πλάσματα της νύχτας. Η φιλιδονία, η αλαζονία και η φιλαργυρία τον περικυκλώνουν. Και ο Δάντης νιώθει ολοένα πιο μπερδεμένος και απελπισμένος. When the poem opens, Dante plunges us straight into the action. It's a terrifying vision of a man lost, of a man searching for himself. He's lost in the woods. Now three beasts appear early on and they're incredibly symbolic. The lion, the leopard and the she-wolf. Now they represent lust, pride and avarice. The three great sins. No one depicts the three wild beasts of Dante better than Joseph Anton Koch in the Casino Massimo just outside Rome. It's painted so beautifully. He lavishes so much attention to those figures and to that scene that it's like a real event, that it really happened. It's a very graceful painting by an artist who was very consumed not only with his own faith, but with making art different. Ο Δάντης είναι έτοιμος να ενδώσει στην αμαρτία. Όμως, μέσα από το σκοτάδι, εμφανίζεται ο περίφημος ποιητής Βιργίλιος, σύμβολο της ανθρώπινης σοφίας, και διώχνει τα θηρία μακριά. Dante's a poet. He loves the poetry of Virgil. He had great precedence in Virgil's description of the underworld in the sixth book of the Aeneid, which is the great subtext lying underneath the whole of the Inferno. And so that's why it's a poet who guides him. So I think Virgil is both the poetic guide, his maestro, but he also represents the best that human intelligence and knowledge and art can achieve. Virgilius και Dante's, δάσκαλος και μαθητής. Οι δύο ποιητές μοιάζουν να αποτελούν ο ένας αντανάκλαση του άλλου. Στο ποίημα, ο Δάντης είναι μπερδεμένος και αποπροσανατολισμένος. Ο Βιργίλιος αντιπροσωπεύει τη λογική πλευρά του ανθρώπου, την πλευρά εκείνη που είναι απαραίτητη για την απάρνηση της αμαρτίας. Με τη βοήθεια του Βιργιλίου, ο Δάντης βγαίνει από το σκοτεινό δάσος και οδηγείται στην είσοδο της κόλασης. Εκεί από όπου δεν υπάρχει γυρισμός. Ο Δάντης είναι αναγκασμένος να διασχίσει την πύλη της κολάσεως και να πάρει απόφαση να ξεκινήσει το αναπόφευκτο ταξίδι του ως τα βάθη της αιώνιας καταδίκης. Από εμένα περνούν στην πονεμένη χώρα. Από εμένα περνούν στη θλίψη την αιώνια. Από εμένα περνούν μες στο χαμένο κόσμο. Αφήστε κάθε ελπίδα, σεις που μέσα πάτε. Περνώντας μέσα από την πύλη, ο Δάντης βυθίζεται σε ένα τόπο σκοτεινό, παγερό, δίχως αστέρια.
gate. Symbolically, in psychoanalysis, to pass a gate is to pass something, is to change. When you enter, you know that you're crossing a line, and there's something that says, who you passes that door, forget any hope. Στην πύλη της κόλασης, ο Auguste Rodin, ένας από τους σπουδαιότερους γλύπτες του 19ου αιώνα, συνοψίζει ολόκληρο το έργο του Δάντη. Κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του στοχαστή, ο οποίος συχνά εικάζεται ότι είναι ο ίδιος ο Δάντης, αναδύονται τα σώματα των κολλασμένων. Είναι παραμορφωμένοι, ουρλιάζουν και κατευθύνονται προς το κενό, στην προσπάθειά τους να δραπετεύσουν από το μπρούτσινο κλουβί τους. Η σύνθεση απαρτίζεται από 180 φιγούρες, ανάμεσα στις οποίες αναγνωρίζουμε τον θλιμμένο κόμι Ουγκολίνο και τους αιώνιους εραστές, τον Πάολο και την Φραντσέσκα. Στα επιδέξια χέρια του Ροντέν, η στατικότητα του υλικού μετατρέπεται σε δραματική αφηγηματική κίνηση. All those images, I think this ouverture, like in music, in classic music, this ouverture is grandiose. You have the music, you have the chorus, you have all those people around. Η πύλη της κόλασης είναι η διαθήκη του Auguste Rodin. Ο γλύπτης αφιέρωσε τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του σε αυτό το αριστούργημα, το οποίο έμελε να μην ολοκληρωθεί ποτέ. Το ταξίδι του Ροντέν μπορεί να διακόπηκε απότομα λόγω του θανάτου του. Αλλά αυτό του Δάντη μόλις ξεκινάει. Θα χρειαστεί να περάσει από όλα τα μαρτύρια της κόλασης, προκειμένου να κατανοήσει την αμαρτία σε όλες τις μορφές της. Με τη θεία κωμωδία του, στις αρχές του 14ου αιώνα, ο Δάντης γίνεται ο πρώτος άνδρας που φαντάστηκε τον άλλο κόσμο ως ένα τόπο με συγκεκριμένη δομή. Η κόλαση είναι μια γιγαντιαία υπόγεια τρύπα, χωρισμένη σε πολυαριθμούς κύκλους, στους οποίους οι καταραμένοι είναι καταδικασμένοι να υφίστανται όλο ένα σκληρότερες τιμωρίες. Ο Δάντης τους υποβάλλει σε αιώνια μαρτύρια, που σχετίζονται άμεσα με τις αμαρτίες που διέπραξαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτός είναι ο λεγόμενος νόμος της ανταπόδοσης. Contrapasso is a famous system lying behind the punishment of sins, meaning basically appropriate punishment for the sin committed. Suicides, for example, because the suicides do away with their body, they are then imprisoned in trees and bushes. Because they held the body to be of no worth. So Dante does that for every single sin throughout the Inferno. It's extraordinary range and variety of punishments. Dante affronta questo viaggio come se fosse un pellegrino. Essendo un uomo, egli stesso è un peccatore, si riconosce nei vari peccati, ha paura perché è ancora in vita e sa che può peccare ancora di più e che quindi gli può succedere dopo morto di entrare in uno di questi settori in cui i dannati soffrono per l'eternità. Ακόμα και ο Σάντρο Μποτιτσέλη επηρεάστηκε από την ανάγνωση της κόλασης. Στο απόγειο της αναγεννησιακής περίοδου, εγκαταλείπει τα παγανιστικά θέματα για τα οποία είχε γίνει γνωστός, όπως ήταν το έργο του «Η γέννηση της Αφροδίτης» και δημιουργεί τον πρώτο εμβληματικό του πίνακα για το ποίημα. When I think of Dante's hell, I bring to mind Botticelli's map. Botticelli really understands Dante. He literally draws a map of hell. No one has ever drawn a map
of Dante's hell before. It's almost clinical in a way. It's like a documentary. Botticelli gives weight and authenticity to Dante's extraordinary words. He brings it to life. Ο Botticelli ήταν ο πρώτος που φαντάστηκε την κόλαση σαν ένα υπόγειο χωνί και ο πρώτος καλλιτέχνης που επηρεάστηκε βαθιά από το έργο του Δάντη. Από τότε, τα ιερά θέματα των έργων του γίνονται πιο ζωφερά, πράγμα που τον καθιστά μια αμήχανη φυσιογνωμία στην κοινωνία της Φλωρεντίας. Η Ιταλική πόλη αποτελούσε κοιτίδα πολιτισμού και καλαστησίας, αλλά και άνδρο κολάσεως ταυτόχρονα. 100 χρόνια νωρίτερα και ο ίδιος ο Δάντης είχε βιώσει κάτι παρόμοιο. Στις αρχές του 14ου αιώνα, ο Δάντης ήταν πολιτικός και επιτυχημένος ποιητής. Ωστόσο, στην πραγματικότητα ήταν ένας άνθρωπος συντετριμμένος. Η μούσα του, η Βεατρίκη, είχε πεθάνει πρόσφατα, σε πολύ νεαρή ηλικία. Στη Θεία Κωμωδία του ο Δάντης δίνει στη Βεατρίκη το ρόλο του φύλακα αγγέλου του. Αυτή αναθέτει στο Βιργίλιο να συνοδεύσει τον αγαπημένο της στο ταξίδι του, μέσα από τους κινδύνους της κόλασης. Όσο εκείνη τον περιμένει για να σμίξουν και πάλι. Αυτή τη φορά για πάντα. Beatrice is both a real woman, but also a symbol of Dante's salvation. Just as Virgil's an allegory of reason, Beatrice will be an allegory of theology and salvation. Έχοντας χάσει τη μοναδική του αγάπη, ο Δάντης αφοσιώνεται εξ ολοκλήρου στην πολιτική. Αλλά το 1302 κατηγορείται, ίσως άδικα, για διαφθορά και καταδικάζεται σε εξορία. Εν μέσω όλης αυτής της ταραχής, του γεννάται η ιδέα να γράψει την κόλαση. Μια εκρηκτικά δυναμική ιστορία με θέμα το ταξίδι ενός νέου ξεκινήματος. And I think if Dante had remained in Florence, he would never have written in that way at all. So it's a poem that contains a whole world. L'inferno è provocatorio, è molto duro, è molto pesante. È anche una vendetta per i torti che Dante ha subito. Dante was a sinner, was a proud man, and pride is one of the sins. Αλλιά σε εσάς, ψυχές αχρίες, μην ελπίσετε ποτέ τον ουρανό να δείτε. Έρχομαι εγώ στην άλλη όχθη να σας πάρω. Στα σκοτάδια τα αιώνια, σε φωτιά και πάγο. Ο Δάντης περνά από την πύλη της κολάσεως και ανοίγει ξανά τα μάτια του στο σκοτάδι. Θέλει να δραπετεύσει, αλλά είναι αδύνατον. Μπροστά του ορθώνεται μια τρομακτική φιγούρα. Αυτή του βαρκάρει των νεκρών ψυχών. Του Χάροντα. Charon, who's making you cross this river, and you have this guy who's beating up people, and you even have to pay him. It's like paying for a prison. Ο Χάροντας του Δάντη έχει αναπαραστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Από το πράσινο τέρας στην τελική κρίση του Μιχαήλ Αγγέλου, μέχρι τις ανατριχιαστικές βάρκες με τα κομμένα κεφάλια που χρησιμοποιεί ο Αφρικανός καλλιτέχνης James Robert Cocobi για να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο μεταξύ δύο ταξιδιών χωρίς ελπίδα, τις καταραμένες ψυχές του Δάντη και τους χιλιάδες παράνομους μετανάστες που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή, πασχίζοντας να απομακρυνθούν από τις ζώνες του πολέμου. Ο Χάροντας παραμένει εκείνη η βλοσίρη φυσιογνωμία που φαντάστηκε ένας από τους σπουδαιότερους εικονογράφους, ο Gustave Doré. When I think of some of the most famous parts of the Inferno, the images that come to my mind belong to Doré, his extraordinary picture of Charon, this weather-beaten old man. His world is a horrible, depressing, bleak landscape. And Gustave Doré depicts that so poignantly.
And he made it very, very modern, very contemporary. The people looking at his illustrations in the 19th century suddenly had a way into Dante. Δεν υπάρχει καλύτερη καλλιτεχνική συνοδεία από τα έργα του Ντορέ για αυτόν που ακολουθεί το Δάντη στο ταξίδι του. Μετά το Χάροντα, σειρά έχει μια εκπληκτική συνάντηση. Αγάπη που συχνά αναγκάζει, σε αγάπη με έπιασε για τούτον τόσο. Σφοδρή που ακόμη βλέπεις δε μ' αφήνει. Φτάνοντας στον κύκλο της Ναγνίας, ο Δάντης ευνηδιάζεται από έναν ανεμοστρόβιλο. Δεν είναι παρά ένα κουβάρι από εραστές. Ψυχές είναι παρμένες από το πάθος, όπως ήταν και κατά την επίγεια ζωή τους. Δύο εραστές ξεπηδούν από τον ανεμοστρόβιλο. Ο Πάολο και η Φραντσέσκα. Θάνατο μας πήγε και εκείνον που μας σκότωσε, η Καΐνα προσμένη. Dante Gabriel Rossetti does something very tender, very magical and very powerful in his painting of Paolo and Francesca. Rossetti is able to isolate this one moment. In it, somehow, he tells us of the entire condition of Inferno. These are two adulterous lovers, but right and wrong is not that simple. They fall madly in love and they're murdered by Francesca's husband, which is also Paolo's brother. There they are, swaying in this infernal wind, this kind of cataclysmic sense of fire. That sense of the fiery love has now turned into a fiery hell. I don't think there's another artist who puts his heart and soul in the place of Dante more than Gabriel Rossetti. Συναντήσεις αυτές που πραγματοποιεί ο Δάντης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην κόλαση θυμίζουν εκείνες τις στιγμές που καθορίζουν την πορεία μιας ολόκληρης ζωής. Όσο πιο βαθιά προς το κέντρο της γης κινείται, τόσο πιο βάναυσες είναι οι τιμωρίες που αντικρίζει από τους λέμαργους που είναι καταδικασμένοι να σφαδάζουν μέσα στα ίδια τους τα περιτώματα. Ως την πύρινη βροχή που μαστιγώνει όσους βιοπράγησαν κατά του Θεού. Dante's Inferno is not just a poem about God and religion, but actually it's about human weaknesses and how these are portrayed and to what extent we might forgive them and to what extent we might not. Ο φόβος του Δάντη για τη ζωή του εντείνεται, καθώς αναγκάζεται να συνεχίσει την πορεία του κατά μήκος του ποταμού Στίγα. Εκεί δέχεται επίθεση από τους αλόφρονες, τη
τις καταραμένες εκείνες ψυχές που έχουν τυφλωθεί από οργή και οι οποίες προσπαθούν να ανατρέψουν τη βάρκα του. Ούτε αλλήλους έπλητον ουμώνων μετασχήρας, αλλά και με την κεφαλήν το στήθος και τους πόδας. Κόπτομεν είστε μάχια μικρά με τους οδόντας. Μεταξύ των αλοφρόνων, ο Δάντης διακρίνει τον Φίλιππο Αρτζέντι, τον άντρα που τον έστειλε στην εξορία. Για πρώτη φορά αντικρίζουμε την εκδικητική πλευρά του Δάντη, καθώς ο ποιητής συγκεντρώνει μια ομάδα από πολέμιους του Αρτζέντι. Dante non sappiamo se era una persona di specchiata onestà, certamente non era una persona di grande equità. Nella Divina Commedia non si atteggia mai a giudice, però di fatto lo è e lo fa arbitrariamente. E questo naturalmente fa il bello dell'inferno. Η εκδίκηση κατά του Αρτζέντι είναι γλυκιά για το Δάντη. Από αυτό το σημείο και πέρα συνεχίζει το ταξίδι του με μια ανανεωμένη εσωτερική δύναμη που θα τον αναδείξει στον επικό ήρωα που λάτρεψαν τόσοι ζωγράφοι του ρομαντισμού. Ένας από αυτούς ήταν ο Ευγένιος Δελακρουά. Δελακρουά is a kind of a storyteller that is only interested in big stuff. Dante was one of the epics for him. Delacroix was interested in marking, but not only because of what the meaning, because of the technique, but also because of the grandeur. Delacroix's breakthrough painting was the bark of Dante. Virgil stands concerned for Dante. He's not that fearful. He's upright. He's alert. And in the water, you see all the bodies of the damned that can't be saved. And there's Dante. We want to be him. We want to have a chance of salvation. There he is on the boat. This is his moment where he has to confront hell in order to get through to go to paradise. Έχοντας ελευθερωθεί από τους αλόφρονες, ο Δάντης στη συνέχεια συναντά τα φλεγόμενα τείχη μιας εφιαλτικής πόλης, ονόματι Δίτα. Ο ουρανός μαυρίζει και οι φύλακες της πόλης πασχίζουν να το σταματήσουν. Αυτές είναι οι τρεις ερημίες. Μυθολογικές φίγουρες πλασμένες από αίμα και μετάνοια. Πιο σκληρή από όλες, η Μέδουσα προσπαθεί να μετατρέψει το Δάντη σε πέτρα με το βλέμμα της, αλλά εκείνος καταφέρνει να της ξεφύγει. Ξαφνικά ο Δάντης βρίσκεται παγιδευμένος στη δίνη μιας από τις σοβαρότερες αμαρτίες, την κόλαση. Την απάρνηση του Θεού. Οι αιρετικοί που βρίσκονται φυλακισμένοι μέσα από τα τείχη της Δίτας είναι αυτοί που αμφισβήτησαν το χριστιανικό δόγμα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Έτσι, τώρα πρέπει να εξαγνιστούν στις φλόγες για το υπόλοιπο της αιωνιότητας. Επρόκειτο για μια εικόνα αποκαλυπτική με την οποία ταυτίστηκε αμέσως ο καλλιτέχνης William Blake. William Blake had a very antagonistic relationship with the church his whole life. In fact,
He was accused of heresy in his lifetime. When we think of Blake dying during the Inferno, on the last days of his life, you think of a man who's actually tormented. And it's quite poignant to look at the way that he paints hell, particularly how he paints people who have gone to the city of Deet for heresy, because of course he's thinking, everyone thinks that's going to happen to me. And so the way that he paints it is quite revealing. So he's painting the city of Deet potentially because he thinks that's where he's headed. Όσο συνεχίζεται το ταξίδι, οι αμαρτίες και οι αντίστοιχες τιμωρίες τους γίνονται όλο ένα μεγαλύτερες. Ξάφνου, ο Δάντης νιώθει να τον καταλαμβάνει μια αίσθηση έντονου ψυχούς. Η πηγή κάθε κακού βρίσκεται πλέον πολύ κοντά. Η αναγνώριση της αμαρτίας και ο εξαγνισμός από αυτήν ήταν ο κύριος λόγος για το ταξίδι του Δάντη στην κόλαση, το οποίο τώρα θα τον οδηγήσει σε ένα από τα πιο ανατριχιαστικά σημεία ολόκληρου του ποίηματος. Πιστεύω, θα επίστευσεν ότι εγώ πιστεύω, πως όλε κίνε φωνέ, εκ των κορμών εξήλθον, υπό ανθρώπων ένεκεν ημών αποκριβέντων. Ο Δάντης βρίσκεται και πάλι σε ένα δάσος. Μόνο που το συγκεκριμένο μέρος είναι πολύ διαφορετικό από το σημείο από που ξεκίνησε η ιστορία. Πρόκειται για έναν ανατριχιαστικό, τερατώδη λαβύρινθο από παράξενους κορμούς δέντρων που φαντάζουν νεκροί. Ο Δάντης πάει κατά λάθος ένα κλαδί και αυτό ξεσπάσει ουρλιαχτά. Σε εφιάλτη, το δάσος ξυπνά. Τα δέντρα είναι ζωντανά. Αυτό είναι το δάσος της αυτοκτονίας. Αυτοί που καταφεύγουν στην αυτοκτονία καταχρώνονται την ελεύθερη βούληση που τους χάρισε ο Θεός. Για τον λόγο αυτό μεταμορφώνονται για πάντα σε παραμορφωμένα κινούμενα δέντρα. Για τον Σαλβαντόρ Νταλί, ο οποίος ήταν ενάντια στη θρησκεία, το δάσος της αυτοκτονίας αποτελείται από φρικιαστικούς και απειλητικούς ανθρωπόμορφους κορμούς δέντρων. Χάρη στην εκφραστικότητα της ακουαρέλας, του δίνεται η δυνατότητα μέσα από αυτή την εικόνα να εκδηλώσει την αγωνιώδη αναζήτησή του για την επικοινωνία με το Θεό. Dante's Divine Comedy, and especially the Inferno, has a very universal message, but completely different artists have responded to the text. They go on a personal and spiritual journey. We know that Salvador Dali, an artist who had a really difficult relationship with Christianity and the church and his whole life, took the last rites on his deathbed, having made his own sequence of drawings, very personal works about Inferno. Φεύγοντας από το δάσος της αυτοκτονίας, ο ταραγμένος πια Δάντης είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την πορεία του. Έτσι, κοινά για τα βαθύτερα επίπεδα της κόλασης. Ως που φτάνει στον κύκλο που φιλοξενεί εκείνους, οι οποίοι διέπραξαν τη μεγαλύτερη αμαρτία από όλες. Εκ του αγρίου φαγητού, εσήκωσε το στόμα εκείνος, ο αμαρτωλός, σφογγίζουν εις τα στρίχας της κεφαλής, η νόπισθεν κατεστραμμένη νύχε. Οι προδότες τιμωρούνται στον τελευταίο κύκλο της κόλασης. Και εδώ είναι που ο Δάντης συναντά τον Γκόμι Ουγκολίνο.
αναγκασμένος να ροκανίζει το κρανίο του αρχιεπισκόπου Ρουγκέρι, ο οποίος είχε φυλακίσει τον Ουγκολίνο και την οικογένειά του για προδοσία. Καταδικασμένος να πεθάνει από την πείνα, ο Ουγκολίνο περνά τις τελευταίες ώρες της ζωής του, πασχίζοντας απεγνωσμένα να αντισταθεί στον πειρασμό να φάει τα ίδια του τα παιδιά. Dante implies that he ends up eating his children, that they're starving to death and the children offer themselves to their father. He leaves the details to our imagination, which is almost worse. Carpo's extraordinary sculpture brings that moment to life. Usually, an artist has hundreds of drawings. They make an entire illustration of the Divine Comedy. But yet, Carpo distills Inferno down to this one man and this one story. He's biting his hand, he's starving, but also he's completely tormented. It's this extraordinary 19th century image of the new romantic hero, Ugolino. Δάντη συναισθηματικά φορτισμένος αφήνει πίσω του τον κόμι Ουγκολίνο. Στην πορεία του μέχρι τώρα έχει αντικρίσει το κακό σε όλες του τις μορφές. Ωστόσο, το ταξίδι του του επιφυλάσσει για το τέλος την πιο τρομακτική συνάντηση από όλες. Μια συνάντηση η οποία είχε ήδη λάβει χώρα στη Φλωρεντία πριν πολλά χρόνια. The devil was present in the daily lives of Christians of Dante's time. You go into the baptistry in Florence, there's a huge depiction of the Last Judgment. I think it's difficult for us to imagine how religious a time that was. There were mystics and there were people who believed in that particular existence of Satan. As a child, Dante must have seen the staggering mosaics in the baptistry by Coppo di Marcovaldo. Now, they predate the Divine Comedy by about 50 years. And in those mosaics, you see a demon with three men, one in his mouth, being eaten forever. It's the most gruesome image. And actually, that may well be where Dante took his inspiration to have a Satan figure who was perpetually eating the damned. Η φρικιαστική τοιχογραφία της κόλασης στο βαπτιστήριο της Φλωρεντίας, μια εικόνα εξαιρετικά βίαιη για την εποχή, αποτέλεσε την έμπνευση για το τελευταίο άσμα του ποίηματος, την ανατριχιαστική συνάντηση του Δάντη με το διάβολο. Μετά το μακρύ ταξίδι του, ο Δάντης θα πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πηγή τρόμου, το απόλυτο κακό. Κάποτε ήταν ο ομορφότερος άγγελος του παραδείσου. Τώρα είναι απλώς ένας επαναστάτης, εξόριστος στο σκοτάδι. Ο χειρότερος προδότης από όλους, ο μαύρος βασιλιάς της κόλασης. Ο αιώς φόρος. Ορθώνει το αναστημά του συνοδευόμενος από τις πιο ποταπές ψυχές των καταραμένων. Βρίσκεται παγιδευμένος μέσα στον πάγο, γιατί δεν θα τον αγγίξει ποτέ ξανά
η θαλπορή της αγάπης του Θεού, σαν να είναι η τραγική παροδία του Θεού. Ο αιώς φόρος ουρλιάζει εξοργισμένος για μια αιωνιότητα. Βασιλείου. Από του μέσου στήθους του εξήρχεται του πάγου και μάλλον δύναμεν αυτόν εγώ να εξισώσω προς γίγαντα ή γίγαντες προς τον βραχιονά του. Lucifero è stato cacciato dal cielo per avere disubbidito a Dio e a questo punto Dante lo deve rappresentare come la negazione della divinità. Il demonio deve avere tratti bestiali, tratti ferini, ma non è l'elemento dello spavento su cui Dante punta, è l'elemento della bestialità, cioè la mancanza di intelligenza. Dante portrays Satan as a kind of grotesque reversal of the Trinity. Satan has three heads. In each of which is devouring a sinner guilty of the sin of betrayal. So Brutus and Cassius, the traitors against Julius Caesar, and Judas, the person who betrayed Christ. But Satan is not in the midst of burning flames, as was traditional, but embedded in an emotionless in a sea of ice. So Dante again takes the tradition and does something original with it. Στη φαντασία του Δάντη, ο αιωσφόρος είχε τρία πρόσωπα. Πολλοί καλλιτέχνες προσπάθησαν να αποθανατήσουν τη μορφή του, όπως ο Τζιώτο, ο οποίος στις εκπληκτικές τοιχογραφίες του στο παρεκκλήσιο της αρένας στην Πάδοβα παρουσιάζει ένα σατανά, βαριεστημένο και παχύ. Ή τη μοναδική νοπογραφία της κόλασης από τον Τζιοβάνι Νταμοντένα, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στην Πολώνια, όπου ο αιωσφόρος κάθεται στο θρόνο του, περιβαλλόμενος από κάποιες από τις πιο βάναυσες τιμωρίες στην ιστορία της τέχνης. Ενώ στον καθεδρικό του Ορβιέτο, ο Λούκα Σινιορέλα επέλεξε να μην απεικονίσει τον ίδιο το διάβολο, παρά μόνο τις συνέπειες της επιρροής του πάνω στους δαίμονες και τους καταδικασμένους. Πρόκειται για μια νοπογραφία ρεαλιστική, τερατώδη και βγαλμένη πιστά μέσα από τις σελίδες του Δάντη. For me, the depiction of hell doesn't get any more terrifying than Signorelli in the Orvieto Chapel. It's like a horror film. So today, when we think about hell as a specific place, that's all from Dante. And as a consequence, artists have this whole new artistic vocabulary, all these gory details that they can pull out and depict. Τον 20ο αιώνα, έναν από τους πιο αιματήρους και βίαιους στην ιστορία της ανθρωπότητας, η έννοια του κακού αλλάζει γρήγορα μορφή. Το όραμα του Δάντη αποκτά νέα υπόσταση στα πλαίσια της pop κουλτούρας. Υπάρχουν αναφορές του στη ροκ μουσική, στον κινηματογράφο και την ενοιολογική τέχνη. Στην έκθεση Hell's Half Acre, ένας υπόγειος σιδηρόδρομος του Λονδίνου μετατρέπεται σε μια μοντέρνα κόλαση, ενώ το 1996 ο σχεδιαστής μόδας Alexander McQueen έβγαλε στην πασαρέλα εκλεπτισμένους δαίμονες, ντυμένους με δαντέλα και λάτεξ. Ο Δάντης έχει εξελιχθεί σε μια μυθική παρουσία στη ζωή μας. Dante riesce a cogliere il nucleo dell'uomo che è la presenza del dubbio, che nel mondo di Dante era piuttosto il dubbio della salvezza.
mentre per noi è piuttosto il dubbio di una sopravvivenza dopo la morte. There is a source of evil in the world. It's a human aspiration to try and pinpoint a source for the evil that surrounds us. So that's absolutely the same today as it was 7-8 centuries ago. Μετά το ταξίδι του στην κόλαση, ο Δάντης χρησιμοποιεί τη νεοαποκτηθήσα του ψυχική δύναμη για να βγει ζωντανός μέσα από τη συνάντησή του με το διάβολο. Τώρα είναι η ώρα του εξαγνισμού. Ο Δάντης εισέρχεται σε μια μακριά υπόγεια σύραγγα που θα τον οδηγήσει μακριά από αυτό τον εφιάλτη. You can read it, the Divine Comedy, utterly non-religious, and you go on a personal journey. So as an artist, what an extraordinarily tantalizing thing to depict your own personal journey and all of those great, gruesome, twisting torture. We all love a horror story, so it's completely tantalizing for artists. Art is what allows us to go and see what is beyond. Regarding Dante, I could have said, well, is Catholic into Greece. I'm not interested in his books. But if you go beyond the concept, you find out that it's a beautiful story. And I think that we need to go beyond ideologies and concept, and this is the place of art. Ο Δάντης φτάνει στο τέρμα της σύραγγας και βγαίνοντας στην επιφάνεια αντικρίζει και πάλι τα αστέρια. Πλέον μπορεί να βλέπει τον κόσμο των ζωντανών με άλλα μάτια. Απαλλαγμένος από την οργή και το φόβο που μάστιζαν την ψυχή του στο ξεκίνημα του ταξιδιού του. Στο ξεκίνημα του ταξιδιού του, ο Δάντης επινόησε την εικόνα της κόλασης που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας. Προκάλεσε σπουδαίους καλλιτέχνες να κοιτάξουν στα μάτια την αμαρτία και την αιμονή τους με το θάνατο. Ελεύθεροι επιτέλους να εκφράσουν αυτό που πραγματικά κρύβουν μέσα τους. Αφήγηση Κώστας Σεραφιμίδης. Η τεχνική επεξεργασία έγινε στα στούντιος της Video Press. Copyright για την R3 2019.